Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, TheMegaSaber69 εδώ πέρα και συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στον κόσμο των Pokemon. Έχουμε πιάσει ήδη το πρώτο μας Pokemon, που είναι ο Red Duck, level 5. Και πάμε τώρα στο Route 101. Ένα παιδάκι με μπλε καπέλο. Ευτυχώς δεν συναντήσαμε κανένα Pokemon στην πορεία. Και φτάσαμε στην Old Dull Town, την πρώτη πόλη που έχει πάλι και αυτή μόνο δύο σπίτια. Δεν καταλαβαίνω πού μένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και εδώ πέρα είναι το Pokemon Center, το αγαπητό Pokemon Center που υπάρχει σε κάθε πόλη εκεί για να θεραπεύει τα Pokemon. Βέβαια νοσοκομεία για κακούς ανθρώπους σε αυτές τις κασέτες δεν υπάρχουν, αλλά είναι πάντα εκεί το Pokemon Center για να κάνει heal τα Pokemon, για να θεραπεύει τα Pokemon. Ένας κυριούλης εδώ πέρα μας οδηγεί στο Pokemart. Wow, αυτό είναι το Pokemon Mart. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ένα μαγαζί με Mart απ' έξω θα είναι το Pokemon Mart. Και μας δίνει ένα potion. Καλός κυριούλης. The potion can be used anytime, so it's even more useful than in the Pokemon Center in center situations. Το απλό potion. Το απλό potion είναι βλακώδες. Δεν κάνει τίποτα. Απλώς 20 ζωή σου δίνει, ενώ το Pokemon Center σου γεμίζει όλοι. Αλλά για αρχή καλό είναι. Τέλος πάντων, ας πάμε πάνω στο Route 103 να πολεμήσουμε την May. Εδώ είναι η May. Και ας πάμε. Γεια σου May, τι χαμπάρια, τι νέα, παιδιά καλά οικογένεια, όλοι καλά, μη με αγνοείς. Τι κοιτάει, δεν έχει πλάκα. Let's see, the Pokemon found on Route 103 include... Απ! Δεν σε πρόσεξα, τι έγινε. Εσύ ήσουν ένα μπλα 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 που άκουγα. Θες πάντων, επειδή με τρόμαξε θα σε πολεμήσω. Εδώ πέρα πολεμάμε την May. Κλασικά έχει το Pokemon που είναι super effective εναντίον του δικού μου. Αλλά βέβαια είναι μικρό level ακόμα, οπότε δεν μαθαίνει water επιθέσεις. Good for me, not for her. Μου κάνει τέκλο όμως. Ας του κάνουμε scratch και να τον νικήσουμε. Κάνει και γκρο βέβαια, είναι αρκετά χαζό. Τέλος πάντων, ας τον νικήσουμε μια γρήγορη. Μου κάνει τέκλο και αυτό. Είναι κλασικές, πρώτες, βαρετές, μάχες. Scratch, τέκλο, scratch, τέκλο. Πώς γίνεται να κάνει μίση το τέκλο, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω έχει 20%, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ας το νικήσουμε τώρα, έτσι. Πολύ εύκολο. Και παίρνουμε 69 XP. Και πάμε level 6, ναι! Και σχεδόν level 7. Νικήσαμε με τη May. That's great! Χάρηκε εμείς που έχασε. Και μας δίνει 300... Τι είναι αυτό? 300 γεν μόνο. Ξέρω εγώ, νομίζω έτσι λέγεται το ιαπωνικό νόμισμα. Τέλος πάντων. Είναι χαρούμενη που με νίκησε, έτσι. Που έχασε βασικά, που την νίκησα. Φεύγει. Με αφήνει πίσω της. Ας πάμε. Φυδάμε τους φράχτες. Και πάμε ξανά στην πόλη. Εκεί πέρα είναι. Μας περιμένει. Εμείς θα τη στήσουμε όμως. Προέχει το Red Duck να ανακτήσει τη ζωή του. Το βάζει στο μαγικό κρεβάτι. Η γυναίκα με τα ροζ μαλλιά. Με τα ροζ μαλλιά. Τώρα γούστο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Έχει γαλάζιο χρωματάκι. Ας πάμε έξω. Και ας πάμε στην May που μας περιμένει. Ill boy, over here. Let's head home. Μην νομερώσεις αν θέλω να πάω σπίτι. Που με τραβολογάτε κάτω μου με τα story mode σας. Πηδάμε τους φράχτες. Και ξαναπάμε στην μικρή, άθλια, άδεια, μικρή πόλη. Ας μπούμε στο εργαστήρι. Και εδώ είναι ο καθηγητής Birch με την May, ο καθηγητής Beach. Χαίρεται που έχασε η κόρη του πάρα πολύ. Χαρά. Και μας δίνει την Pokédex από τη χαρά του. Μα κάνει να το κάνει και αυτό οι άνθρωποι στην πουκανική ζωή. Να σου δίνανε πράγματα έτσι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Μας εξηγεί πως λειτουργεί το Pokédex. Και έρχεται και η May. Και μας δίνει και τις Pokéballs.
αφού είναι άχρηστη αυτή ως εκπαιδεύτρια, τι να της κάνει τις Pokéballs, τις δίνει σε μένα, που θα έχω καλύτερη τύχη προφανώς. Ναι, ένας κύριος με γυαλάκια εκεί πέρα, περιμένει. Τώρα, ας φύγουμε. Πω, με θέλει και η μητέρα τώρα. Λοιπόν, τι θες, γιατί με καθυστερείτε όλοι, γιατί με καθυστερείτε, τι θέλετε από τη ζωή μου. Μου έδωσε τα running shoes. Εντάξει, καλή μαμά. Γιατί η μάνα είναι πάνω απ' όλα. Χωρίς τη μάνα δεν είσαι τίποτα. Άντε ξεκουμπίδια τώρα, τράβα να μαγειρέψεις. Επιτέλους έφυγε. Ουι, τρέχουμε κι εμείς. Ουι, ουι. Οπα, Pokémon. Ας να πολεμήσουμε. Είναι ένα πουτσι ένα. Ένα πουτσι ένα. Μην πέτω να είσαι στο κακό, όπως δεν πάει και το δικό μου. Είναι ένα πουτσι ένα. Ένα τριχωτό σκυλί. Μαύρο τριχωτό σκυλί με μαύρο τρίχωμα. Και τώρα ας ελπίσουμε να θα μας δώσει αρκετά XP για να πάμε σε level 7. Όπως και έγινε, πήγαμε level 7. Και έμαθε το Focus Energy. Wow. Μια τρομερή επίθεση που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά την έμαθε. Και είμαι χαρούμενος που την έμαθε. Λοιπόν, ας μπούμε στο Pokémart. Να αγοράσουμε τίποτα. Με τα λεφτά που έχουμε πάρει από την αρχή. Έχουμε 3.300. 3.000. Μπορεί να είχα εγώ 3.000, εγώ με 3.000 για πόσο. Λοιπόν, ας αγοράσουμε τίποτα potion που είναι χρήσιμα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε αρκετά. Στην αρχή τουλάχιστον. Ας αγοράσουμε 7 και Pokéball. Παρόλο που μας έδωσε η May 5, εμείς αγοράσουμε κι άλλες. Δεν υπάρχουνε, δεν βλάπτουνε. Ας αγοράσουμε 6 Pokéball και καταφέραμε να μείνουμε με 0. Από 3.300 αυτό τέλος πάντων το νόμισμα που είναι, μείναμε με 0. Πόσο εύκολα σου τρώνε τα λεφτά τα μαγαζιά. Αλλά τώρα με τα ΦΠΑ και αυτά κρύβαιναν τα προϊόντα. Πήγαμε στη Route 102. Και τώρα, το ωραίο με αυτό το Route είναι ότι έχει τα αλότατε εδώ πέρα, τα δορυφορικά πιάτα. Και χρειαζόμαστε ένα Grass Pokémon. Επειδή ο πρώτος Gym Leader έχει Pokémon Πέτρας. Αλλά δεν βαριέστε, δεν μου αρέσει τα αλότατε. Θα βρούμε άλλα Grass Pokémon στην πορεία. Ας πολεμήσουμε τώρα το παιδί με το μπλε καπέλο. Με μια κίτρινη μπλούζα και μπλε καπέλο. Είναι ο Calvin. Ο Calvin. 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 Τι ονόματα είναι αυτά. Calvin. Calvin. Και έχει και αυτός ένα πουτσι ένα. Ο Calvin με τα πουτσι ένα. Που κάνει και hole. Hole. Αντί να μου κάνει tech, μου κάνει hole. Και ελπίζει να νικήσει έτσι. Και άλλο hole. Επιμένει. Ανεβάζει το attack του για κάποτε. Για να μου κάνει γενομενικές προφανώς μετά με το υψηλό attack, αλλά δεν προλαβαίνει. Πρέπει να ξέρεις πότε να χρησιμοποιήσω αυτές τις επιθέσεις. Και φτάσαμε σχεδόν στο level 8. Την νικήσαμε τον Calvin. Calvin. Ο Calvin. Που δίνει 80 γεν. Ο Calvin. Calvin. Εδώ είναι ένα παιδί με ψάθινο καπέλο. Να το πολεμήσουμε. Και έχει... Πού την κουβαλάει την απόχη. Η απόχη είναι μεγαλύτερη από αυτό. Και έχει και να ψάξει με καπέλο του παππού. Αλλά έχει και Ρόβλ. Warpy. Ας τον νικήσουμε. Αν είχα τώρα το Ember, με μια επίθεση θα έφευγαν αυτά. Αλλά το μαθαίνει στην πορεία. Τώρα μου κάνει string shot. Μου έκανε string shot. Μου κατέβασε το speed μου. Είναι πολύ θλιβερό. Όχι, όχι άλλο string shot. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη μάχη με αυτή την τρομερή επίθεση. Τέλος πάντων, σε τελειώνουμε. Γιατί δεν μου κάνουν ούτε ένα τέκλι. Ούτε ένα τέκλι. Τάκλι, πως λέγεται αυτό. Κι άλλο Wurmple. Με δύο string shot και ακόμα είμαι πιο γρήγορος από το Wurmple. Τόσο εύκολο. Βασικά αυτοί οι εκπαιδευτές είναι για να σου δίνουν jump XP. Έτσι να κάνεις level up. Τον νικήσαμε τον... το παιδί με το ψάχνο καπέλο και την απόχη. Τώρα
Τώρα αυτό το παιδί θέλει να μας πολεμήσει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Όχι, που θα ήθελε. Είσαι το κεφάλι του, φαίνεται. Ένα κεφάλι. Οπ! Ένας εκπαιδευτής. Προφανώς ήταν για παγίδα. Αλλά επειδή ήμασταν έξυπνοι τον αποφύγαμε. Αλλά στη τελική θα τον πολεμήσουμε. Κακό δεν μας κάνει. Να δούμε τι Pokémon έχει. Αυτός λέγεται Alan. Ο Alan. Ο Alan με το Zigzagoon. Το Zigzagoon είναι και αυτό. Λες και έβαλε το δάχτυλο στην πρίζα και μπαπ την έχτηκε όλο το τρίχωμα πίσω. Από το ρεύμα. Λοιπόν. Έμεινε με κίτρινη ζωή. Ναι, το πρώτο, το δεύτερο take. Σε αυτές τις μάχες. Θα μας δώσει το XP. Και πήγαμε level 9. Τόσο δύσκολα. Ο Alan βάζει το τέλο. Το μπλε πουλάκι. Εντάξει, περιμένει κάτι και έχει ανοιχτό το στόμα. Ένα κουλικάκι. Κουλικάκι δεν θα πάει, δεν θα φας. Θα φας πολύ ξύλο όμως. Μου έκανε και γκρό κι αυτό. Τι θα κάνω αυτά, ούτε όσο δεν έχουν ελπίδα με τόσο χαμηλό level. Α, έκανε effect τουλάχιστον, εντάξει. Τον νικήσαμε. Νικήσαμε τον Alan. Τον Alan. Και πήραμε 48. Ο Calvin και ο Alan. Πρέπει να είναι φίλοι. Και εδώ πέρα είναι τα berries. Ας τα μαζέψουμε κι αυτά. Αφού τα βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι στο άσχετο, αλλά καταστρέφουμε το περιβάλλον. Εδώ μέχρι στον μπέρι εδώ παίρνει σαν ένα μάτι στο φυτό, ένα κίτρινο μάτι. Τρομακτικό. Γεια σου μπλε παιδί, παιδί με τον μπλε καπέλο. Ένα κοριτσάκι εδώ πέρα. Αν και μπορούμε να το αποφύγουμε, θα τελειώνουμε γρήγορα μαζί του. Οπότε, double XP. Το πρώτο κορίτσι που πολεμάμε μετά τη Μέη. Last Piana. Και έχει ένα Zigzagoon. Scratch. Grow. Μας χαμηλώνει το attack. Δεν μας ενοχλεί όμως. Και έμεινε. Γκατεμιά. Να μην ψοφάνε. Θεός χωρέστο. Πέθανε. Και λέ! Δεν φτάσαμε level 10. Δεν πειράζει. Και ένα Shroomies. Shroomies θα πιάσω τελικά. Επειδή είναι καλό grass Pokemon. Γίνεται και fighting. What? Τι? What the hell? Γιατί με έκανε poison. Τι? Φλάκα μου κάνεις τώρα. Scat! Φλάκα μου κάνεις, ειλικρινά τώρα. Γεμίζει και ζωή αυτό το πράγμα. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου τελειώνουν και τα scratch, τι να κάνω. Δεν θα αλλάξω Pokemon. Να πω όσο θέλω και να ταξιναφύγω. Κοίτα τι μας έτυχε. Αυτή η βλακεία. Έχω την μικρή εντύπωση ότι δεν θα είναι εύκολη μάχη. Την πάρα πολύ μικρή εντύπωση. Αρχίσαμε. Έλα κάνε ένα grow, ένα how, κάτι. Κάτι να μου κατεβάζει στο σπίτι, string shot, σε παρακαλώ. Μη μου χαλά. Κοίτα τώρα δεν κάνω τα string shot για αυτά τα Pokemon. Ένα grow, κάτι. Πήγε και στην πρώμα Poison. Λαμμένο. Νίκησέ το! Ψάφα! Το έκανε μύρτη, ευτυχώς. Έλα. Πιστεύω τώρα μπορούμε να το νικήσουμε. Ναι! Το νικήσαμε! Επιτέλους το νικήσαμε. Και πήγαμε level 10! Και μάθαμε και το Ember. Άξισε τον κόπο, ευτυχώς. Ευτυχώς τελείωσε αυτή η μάχη. Επιτέλους. Και μόνο 64. Μόνο 64. Με αυτή είμαστε. Έχουμε και το poison τώρα. Την κάμερα. Να φαίνεται. Πήραμε και άλλο ένα poison όμως. Το poison που χαλάσαμε ουσιαστικά. Εδώ πιστεύω θα τελειώσω το δεύτερο part.
Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!